Φέρνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την παράταση μέχρι το 2021 του Μνημονίου Συνεργασίας της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες ορισμένων κατηγοριών αρχαιολογικού και βυζαντινού υλικού. Βέβαια, έχουμε τη γνώμη ότι πριν προχωρήσουμε στην παράταση μιας σύμβασης όπως αυτή που συζητούμε σήμερα, οφείλουμε πρώτα-πρώτα να κάνουμε μια αποτίμηση της πρώτης πενταετίας της εφαρμογής της από το έτερο συμβαλόμενο μέρος, την κυβέρνηση δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τήρησαν τη συμφωνία, περιόρισαν τις εισαγωγές αρχαιολογικού και βυζαντινού υλικού και τέλος πάντων πόσα αρχαιολογικά αντικείμενα επέστρεψαν στη χώρα μας όλο αυτό το διάστημα, όπως άλλωστε ήταν και η συμβατική τους υποχρέωση. Για μέν το πρώτο, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση αλλά και τις ρηματικές διακοινώσεις μεταξύ των δύο χωρών, δεν κατατίθεται απολύτως κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον περιορισμό, έστω το μικρό περιορισμό των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχαιολογικού και βυζαντινού υλικού. Για δε το δεύτερο, για τις επιστροφές δηλαδή αρχαιοτήτων στη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η αναφορά, η προχθεσινή της κυρίας Υπουργού σε μια επιστροφή 15 μόνο ασημένιων νομισμάτων και ενός τμήματος σαρκοφάγου δεν είναι και ιδιαίτερα κολακευτική για την αποδοτικότητα αυτής της σύμβασης. Υπάρχουν βέβαια και δύο κούρι που είχαν κλαπεί το 1990 από το Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου και επαναπατρίστηκαν το 2010. Αυτό όμως έγινε πριν από την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης. Ως εδώ όμως, άλλες επιστροφές δεν υπάρχουν. Αντίθετα, η αναφορά της κυρίας Υπουργού στην Επιτροπή προχθές ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το εμπόριο αρχαιοτήτων και γενικά πολιτιστικών αγαθών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και με τεράστιο οικονομικό περιεχόμενο, δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Άλλωστε, και πάλι, σύμφωνα με την κυρία Υπουργό, ο βασικός στόχος του μνημονίου είναι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών, τα οποία είναι προϊόντα λαθρανασκαφής και παράνομης εξαγωγής από την Ελλάδα με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το νόμιμο εμπόριο, τίποτα. Ασφαλώς, λέμε εμείς, και πρέπει η λαθρανασκαφή αρχαιοτήτων, όπως και η αρχαιοκαπηλεία, να παταχθούν και να εκλείψουν. Το παράνομο εμπόριο όμως αρχαιοτήτων δεν αναπτύσσεται άραγε δίπλα στο νόμιμο εμπόριο αυτών των αρχαιοτήτων. Στους μεγάλους οίκους δημοπρασιών αλλά και μουσείων ορισμένων δεν είναι που εκβάλλουν και οι δυο τελικά αυτές εμπορικές δραστηριότητες. Τα λέμε όλα αυτά για να έχουμε πλήρη συνείδηση της αιτίας του προβλήματος της αρχαιοκαπηλείας, αιτία βέβαια που δεν είναι άλλη από την εμπορευματοποίηση, νόμιμη ή παράνομη, μικρή σημασία έχει, και μάλιστα πανάκριβη εμπορευματοποίηση των αρχαιολογικών θησαυρών κάθε είδους. Με την ευκαιρία βεβαίως να θυμίσουμε εδώ ότι το 2011, όταν ήρθε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο, τη σύμβαση δηλαδή, την οποία παρατείνουμε σήμερα, που έγινε μετά νόμος, ο νόμος 4026 του 2011, το είχαμε καταψηφίσει τότε για τρεις ουσιαστικά λόγους που συνοπτικά τους αναφέρω. Πρώτον, ο επιδιωκόμενος περιορισμός των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχαιολογικού και βυζαντινού υλικού βασιζόταν, ξέρετε, σε ένα κατάλογο που διαμόρφωναν μόνες τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τελείως αυθαίρετα. Η Ελλάδα δηλαδή, η χώρα μας, δηλαδή το ένα από τα συμβαλόμενα μέρη, ούτε λόγο ούτε ρόλο είχε για τη διαμόρφωση αυτού του καταλόγου. Σε αυτό το κατάλογο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια πέραν των χρονικών ορίων, τα οποία ουσιαστικά όχι μόνο δεν προστατεύουν το εντός των ορίων αυτών υλικό, αλλά επιπλέον επιτρέπουν και νομιμοποιούν την απεριόριστη εισαγωγή αυτών που ήταν
εκτός αυτών των χρονικών ορίων. Δεύτερος λόγος ήταν ότι την ώρα που πραγματοποιούνταν μια πραγματική αποψήλωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού από αρχαιοφύλακες και αρχαιολόγους, τους καθήλυνα αρμόδιους δηλαδή επιστήμονες, με ευθύνη της τότε κυβέρνησης, την ίδια ώρα ενισχυόταν η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε αυτούς τους χώρους και βεβαίως διευρυνόταν η παρουσία των ξένων αρχαιολογικών αποστολών στην Ελλάδα. Και ο τρίτος λόγος φυσικά είναι ότι και μέσα από το μνημόνιο που εισήχθη για πρώτη φορά το 2011 και συνεχίζεται και σήμερα βεβαίως, υποστηρίζεται, σύμφωνα και με τα παραπάνω, η συνεχιζόμενη εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Υπάρχει όμως σήμερα και ένας ακόμη λόγος για τον οποίο επιβάλλεται εμείς να καταψηφίσουμε και θα καταψηφίσουμε βεβαίως την παράταση του συγκεκριμένου μνημονίου. Με βάση τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση με την οποία η κυβέρνηση ζητά την παράταση της συγκεκριμένης σύμβασης, αλλά και με βάση τις ρηματικές διακοινώσεις που περιέχονται πάλι στο ίδιο κείμενο και που προηγήθηκαν ανάμεσα στις δύο χώρες, επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ένα ετεροβαρές, στην ουσία απεικιοκρατικό μνημόνιο, απεικιοκρατικού τύπου μνημόνιο, σύμβαση με το οποίο η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη μεν να αποδεικνύει ότι παίρνει μέτρα κατά της παράνομης εξαγωγής, με άλλα λόγια δηλαδή να προφυλάσει το νόμιμο εμπόριο των αρχαιοτήτων έναντι του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου, ενώ αντιθέτως δεν κατατίθεται κανένα απολύτως στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τήρησαν αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή να περιορίσουν τις εισαγωγές τέτοιου υλικού ή πόσα αντικείμενα επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά την υπογραφή της. Τίποτα από αυτά. Αφού, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη σύμβαση, πουθενά δεν υπάρχει έστω μια γραμμή που να επιβάλλει στις Ηνωμένες Πολιτείες να δίνουν λογαριασμό στην Ελλάδα για το τι έκαναν σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή, δηλώνοντας ότι είμαστε αντίθετοι με βάση τα όσα είπαμε και στο μνημόνιο και φυσικά στην παράτασή του και καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ.